Υπήρχαν και κάποιες άλλες υπόνοιες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου που τις δημιούργησαν οι ίδιοι. Είπαν ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Τι παραπάνω στοιχεία ζήτησαν, γιατί δεν μας το λένε. Ο διευθυντής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, γνωστός καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και Διοίκησης στο Λονδίνο και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς για τη διαχείριση της πανδημίας, αναφέρθηκε με καυστική ματιά στην καθυστέρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου, υπογραμμίζοντας εμέσως πως προκαλεί δυσπιστία και προτείνοντας ευθέως να ακολουθήσει το αμερικανικό πρότυπο που όλα γίνονται στο φως της δημοσιότητας. Μήπως και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κάνουν το αμερικανικό σύστημα? Δηλαδή να κάνουν μια συνεδρία στην οποία εγώ να ξέρω ως Ευρωπαίος πολίτης τι ενστάσεις είχαν σε σχέση με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους. Υπολογίζοντας πως μέσα στους επόμενους 6 με 9 μήνες μέσω των εμβολίων θα έχει ανακοπεί η επέλαση της πανδημίας, ο Ηλίας Μόσχιαλος εξεφράσε τον προβληματισμό του πως σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας και ατομικών δικαιωμάτων. Αν δεν ανακόψουμε την πανδημία, και ελπίζω να την ανακόψουμε με τα εμβόλια μέσα στους επόμενους 6 με 9 μήνες, θα τεθούν θεμελιώδη ερωτήματα εδώ. Ελέγχου της πανδημίας μέσων που υπερβαίνουν δημοκρατικές διαδικασίες και ατομικά δικαιώματα. Ελπίζω να μην πάμε εκεί, δεν θα επιμείνω σε αυτό. Στη διαχείριση της πανδημίας, όπως τόνισε, η διαφάνεια είναι ζωτική σημασίας. Η αποφασιστική ηγεσία κρίνει την επιτυχημένη αντιμετώπιση και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αρχικά δεν υπήρξε, όπως επεσήμανε, ενιαία στρατηγική, ενώ έγιναν λάθη και υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια στρατηγική σε κάθε χώρα, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία παγκόσμια στρατηγική. Πράγμα το οποίο ήταν αντίθετο με αυτό που έγινε σε αυτή την πανδημία. Και δεν μπορούσε να γίνει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Οι Αμερικανοί δεν μιλούσαν με τους Κινέζους, οι Άγγλοι και οι Γερμανοί δεν συνομιλούσαν με τους Ρώσους. Η Ευρώπη άργησε να μιλήσει κιόλας σε κεντρικό επίπεδο. Το μέλλον και η επόμενη ημέρα μετά τον κορονοϊό προδιαγράφεται δύσκολη σε οικονομικό επίπεδο, με τον γνωστό καθηγητή να τονίζει πως σε αυτή την κρίση η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη και θα απαιτηθούν πολιτικές τομές. Επομένως, εδώ πέρα τίθενται μεγάλα και θεμελιώδη ερωτήματα αν θα υπάρχει αυτό που λέμε το pandemic bond, το πανδημικό ομόλογο. Θα δημιουργήσουμε ένα ομόλογο το οποίο θα απορροφήσει στοιχεία του χρέους των κρατών μελών, ιδιαίτερα αυτών που δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη της πανδημίας. Και θα υπάρχει ένα κοινό χρέος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανατρεπτικά θα μου πείτε αυτά σαν σκέψεις. Αλλά όχι τόσο πολύ αν σκεφτούμε ότι δεν πλήττεται μόνο η χώρα μας πλέον. Ο Ηλίας Μόσχιαλος ήταν το κεντρικό πρόσωπο στις Δαρβινικές Δευτέρες, στην πολύχρονη σειρά επιστημονικών διαλέξεων με τη σφραγίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.